Πάμε αμέσως στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Πετρίδη. Καλησπέρα σας. Θλιβερές εικόνες, αισιόδοξο μήνυμα για λύση σε αυτό το ζήτημα, το σημαντικό αυτό ζήτημα. Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι και να επισημάνω ότι φύση και θέσεις έχω ταχθεί από να υπηρετώ τον όρκο του Ιπποκράτη. Πηξίδα μου ήταν πάντοτε και ακόμα είναι υπό άσπιση του δικαιώματος στη ζωή, διασφαλίζοντας την πρόσβαση για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους. Σκοπός της επίσκεψής μου ήταν πράγματι η εξακρίβωση των πληροφοριών και απόκτηση μιας ίδιας άποψης πριν την τελική απόφαση μου, που έχει στόχο τη λύση του προβλήματος που προέκυψε. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης σε αυτή δεν μπορεί να καθορίζεται από οποιαδήποτε ομάδα. Η μακρόχρονη εμπειρία μου, πιστέψτε με, στον τομέα της υγείας με σε εξοπλίσει με τις γνώσεις και τις εμπειρίες για να μπορώ να διαγνώσω και να λύσω το πρόβλημα. Μετά την συνάντηση που είχαμε την διευθυντική ομάδα, ζήτησε να επισκεφθώ τους χώρους που είχαν διαμορφωθεί για τις ανάγκες της αιματολογικής κλινικής, όπως είπατε. Είχα την άσχημη εμπειρία του προπυλακισμού. Ταυτόχρονα όμως, ως άνθρωπος και ως γιατρός, είχα και τη χειρότερη εμπειρία. Να κοιτάζω στα μάτια ένα 18χρονο παιδί, προσπαθώντας να του δώσω την ελπίδα και το κουράγιο για να παλέψει. Αυτή είναι η Κύπρος του 2014, δυστυχώς. Τα προβλήματα πολλαπλά, αλλά πρέπει να τα λύσουμε. Για σας είναι ένα περιστατικό που δείχνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ένα λεπτό. Για μένα όμως όχι, είναι Υπουργέ, ένα βίωμα. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, απολογούμε που σας διακόπτω, επιτρέψτε μου να διορθώσω κάτι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει εδώ και τις προηγούμενες μέρες και βέβαια με την ανθρώπινη του μορφή και ξεκαθαρίσαμε και νωρίτερα ότι δεν δείχνουμε τις εικόνες μόνο και μένουμε σε αυτές. Εξηγήσαμε στον κόσμο ότι πρόκειται και για μερίδα του αντιεναμικού συνδέσμου, δεν ήταν στο σύνολό τους και βέβαια το σημαντικό ήταν αυτό που ακούσαμε και όλα τα μέλη του συνδέσμου και τη διευθύντρια και άλλα διευθυντικά μέλη που προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τον κόσμο και να τον αποτρέψουν από τα όσα είδαμε. Γι' αυτό και εγώ σας είπα ότι θεωρώ το περιστατικό λήξας. Εκείνο που έχει σημασία να σας πω ότι έχω διαφοροποιήσει την απόφαση μου και η απόφαση είναι ότι μέσα σε 24 ώρες θα μεταφερθεί, όχι στο λιωμένο, σε χώρο που είναι μέσα στο νοσοκομείο. Ωραία. Αυτή η ανακοίνωση σας νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, μετά από την αναταραχή που προέκυψε και την αρχική δήλωση, φαίνεται ότι υπάρχει μέσα στον χώρο του νοσοκομείου ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να φιλοξενηθούν οι αιματολογικοί αρρώστες στον 5ο όροφο του νοσοκομείου και να παρέχονται εκεί οι χημεθεραπείες. Οπότε δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε ταλαιπωρία για το προσωπικό και ούτε υπάρχει και αναγκαιότητα οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης. Και σίγουρα δεν μιλάμε για μια προσωρινή λύση όπως θα ήταν αυτή του Λιόμεν. Είναι μόνιμη λύση πλέον. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά και για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ.